ένα δύσβατο, δύσκολο σημείο μέσα στη Χαράδρα, 20 μέτρων βάθος. Οι αστυνομικοί όμως εκτιμούν εδώ πέρα στο νησί ότι είναι πολύ σημαντικό ο ιατροδικαστής να έχει οπτική επαφή, να δει μόνο στο σημείο τον οποίο βρέθηκε η κοπέλα, το σημείο που είναι πώς είναι η σωρός, πώς είναι οι βράχοι που την έχουν καταπλακώσει. Σύμφωνα με τους ίδιους, σύμφωνα με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι βράχοι που έχουν εντοπιστεί πάνω στο κορμί της έχουν βρει το σημείο το οποίο αποκολλήθηκαν. Έχουν δει το σημείο δηλαδή το οποίο κουμπώνουν. Είναι σημαντικά στοιχεία αυτά. Φυσικά χώρος έχει φωτογραφηθεί. Πριν λίγο, μάλιστα, είδαμε και ομάδα της αστυνομίας, του εγκληματολογικού δηλαδή τμήματος, να φτάνει στο σημείο με ειδικό εξοπλισμό. Η σωρός παραμένει εκεί εντοπισμένη 24 ώρες. Φυσικά, βέβαια, όμως φαίνεται πως εκεί ήταν από την πρώτη στιγμή, από τη Δευτέρα δηλαδή, το μεσημέρι που και αγνοείται. Ξεκίνησε όλη αυτή η γιγάντια επιχείρηση εδώ πέρα στο νησί της Ικαρίας γύρω στις 12, όταν δηλώθηκε η εξαφάνισή της. Και από τότε, πραγματικά, 72 ώρες το νησί ζει αυτό το θρίλερ, το θρίλερ αυτής της εξαφάνισης. Χωρίστηκαν σε τρία τμήματα η περιοχή, η νότια περιοχή της Ικαρίας. Σε συντονισμό το έκανε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Αν μπορώ και εγώ να διακρίνω, αυτή τη στιγμή βλέπετε και πίσω μου φτάνουν ακόμα, ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λειτουργεί στο νησί κατά 100%, αν θέλεις να σου μεταφέρω, Γιάννη. Mm-hmm. Φυσικά ήρθαν και τμήματα να βοηθήσουν και από τη ΣΑΜΟ. Και ουσιαστικά τώρα περιμένουμε την εξέταση αρχικά του ιατροδικαστή, την εικόνα δεν μεταφέρει και φυσικά και την νεκροψία νεκροτομπή. Άρα ο για την ώρα, με βάση αυτά που μας λες, δεν υπάρχει μια, αν θέλεις, ασφαλής και 100% σίγουρη εκτίμηση για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε το θάνατο της κοπέλας. Προφανώς υπάρχουν και καταθέσεις στοιχεία, και ο ιατροδικαστής ψάχνει να δει τα ακριβή στοιχεία, γιατί οι ενδείξεις λένε ότι προσπαθούσε να κάνει μια καταρρύχηση και καταπλακώθηκε από κάποιο βράχο ο οποίος αποκολλήθηκε. Ακριβώς. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία τα μεταφέρουμε. Υπάρχουν τα στοιχεία του βράχου. Υπάρχουν πράγματα που έχουν δει οι πυροσβέστες και έχουν καταγράψει, όπως και οι αστυνομικές δυνάμεις. Το κινητό της ήταν επάνω της. Δεν χρησιμοποιήθηκε. Έχουμε συζητήσει αρκετά και εκτενώς το κομμάτι των σημάτων, δηλαδή ότι στην αρχή ήταν κλειστό, άνοιξε. Αυτά είναι πράγματα που θα εξεταστούν. Όμως αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή στους τηλεθεατές μας είναι ότι τίποτα δεν έχει αποκλειστεί. Και γι' αυτό κιόλας ήταν και η παρουσία του δικαστή. Είναι μια υπόθεση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει κινήσει τα βλέμματα και από το εξωτερικό. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Καταθέσεις ακόμα δεν υπάρχουν. Οι αστυνομικοί, όπως μεταφέρουν, δεν βιάζονται. Θα συνεχίσουν τη σχολαστική τους έρευνα, θα συνεχίσουν να αναλύουν το ψυχολογικό προφίλ, θα κοιτάξουν ξανά το παρελθόν. Το ζευγάρι γνωρίζουμε ότι ήταν μαζί για περισσότερα από 10 χρόνια. Είχαν ένα κοινό βίο 10 ετών. Τελευταίο βράδυ είχαν διασκεδάσει στο νησί. Αυτό καταλαβαίνουμε και η κοπέλα ήταν άϊπνη όταν ξεκίνησε μια πολύ δύσκολη πεζοπορία, χωρίς κάποιο επίσημο οργανωμένο μονοπάτι. Εξάλλου η περιοχή εδώ πέρα δεν έχει οργανωμένα μονοπάτια. Εκείνη, βέβαια, ήταν μια έμπειρη αθλήτρια, αγαπούσε πάρα πολύ τα συγκεκριμένα αθλήματα. Και καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, δεν έχει μπει τελεία, ούτε καν ανωτελεία, αν θέλεις, Γιάννη. Είναι όλα σε εξετάζουμε. Βέβαια, το κυρίαρχο σενάριο από αυτό που απορρέουν τις πρώτες ενδείξεις είναι το σενάριο του ατυχήματος. Καθώς έχει βρεθεί ο βράχος, τα σημάδια πάνω στο σώμα της από τα τραύματα καταδεικνύουν κάτι τέτοιο. Όμως, πραγματικά θα περιμένουμε όχι απλά την εξέταση του νεκροδικαστή, την νεκροψία, νεκροτομή για να μας πει τα ακριβή αίτια θανάτου. Πάντως, αυτό που φαίνεται πως ο θάνατός ήταν ακαριαίος. Πάντως, να τονίσουμε, Αναστασία Βαμβακά, με την ευκαιρία και του ρεπορτάζ, ότι η συμβολή των εθελοντών και πυροσβεστών και διασωστών ήταν καθοριστική, έτσι, για την εξέλιξη της υπόθεσης. Να το πούμε αυτό για αυτούς τους ανθρώπους που είναι εθελοντές, δεν έχουν πολλά μέσα στη διάθεσή τους. Νωρίτερα φιλοξένησα και στο ραδιόφωνο του Sky έναν εθελοντή διασώστη, ο οποίος ο άνθρωπος έκανε και δημόσια έκκληση και ανταποκρίθηκαν οι ακροατές του Sky, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν περισσότερα μέσα, φουσκωτά και γενικότερα να έχουν εργαλεία στη διάθεσή τους, προκειμένου να μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους σε τόσο έτσι. Τραγικές υποθέσεις ως προς την εξέλιξη, αλλά θέλω να πω ως προς την διάσωση και ευρύτερα να έχουν περισσότερα μέσα αυτοί οι άνθρωποι στη διάθεσή τους σε ένα νησί το οποίο διακρίνεται από προβληματικές επικοινωνίες, διότι υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό και είναι κάτι που δυσκόλεψε και τις έρευνες από το πρώτο τους κιόλας στάδιο, από το πρωινό της Δευτέρας. Νίκο, χαίρομαι που το επισημαίνεις αυτό, γιατί ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση. Μπορώ να σου μεταφέρω, καθώς ήμασταν από την πρώτη στιγμή, είδαμε το τι συμβαίνει από τη Δευτέρα το μεσημέρι. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση. Μια κινητοποίηση ακόμα που, αν θέλεις, και από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, κάτω εδώ πέρα, το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Κυρίκου εισέπραξε συγχαρητήρια για την κινητοποίησή του. Από την πρώτη στιγμή, μπορώ να σου πω, από την πρώτη ώρα υπήρξε άμεση επαφή με τις κυπριακές αρχές. Και στήθηκε ένα τεράστιο δίκτυο οργάνωσης και χαρτογράφησης της περιοχής. Χωρίστηκαν σε τρεις ζώνες. Μιλάμε για έκταση χιλιόμετρα τα οποία περπατήθηκαν, όχι μία, όχι δύο, περισσότερες από τέσσερις φορές. Σπιθαμή προς σπιθαμή.